Δάβιτσο, όλοι είναι 19 εκπέν, 4 κατά, 4 ερκά και 2 παρόν. Διαβάζει ψήφο ο κύριος Δασκαλάκης Γιώργιος. Απογορία ο κύριος Κοσμής Παναγιώτης. Καλό βράδυ κύριε Κοσμή. Ο κύριος Δασκαλάκης. Παρακαλώ. Ο κύριος Δασκαλάκης. Θα μου πείτε τώρα αιτιολόγηση ψήφου γιατί ψήφισα θετικά για τον προϋπολογισμό της ΔΥΦΑ. Ανεξάρτητα από το αν είμαι απερχόμενος πρόεδρος και σήμερα θα ψηφιστεί και η απόφαση της θετικά του Προέδρου. Δεν εννοώ, δεν εννοώ, μπορεί να αλλάξει το νέο έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει για πολιτικούς λόγους ή για λόγους έστω να βρίσκονται σε παρυφές της διαδικασίας να αφήνουμε, χωρίς να ψηφίσουμε, προϋπολογισμό του νομικού προσώπου της δημοτικής προβλήρας, που γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι δομές της και πώς λειτουργεί. Ίσως σε κάποια πράγματα θα πρέπει να αφήνουμε ένα περιθώριο. Σας ορκεύω πάλι, όχι επειδή είμαι πρόεδρος μέχρι τώρα, μετά από μια ώρα, αλλά να μην διακινδυνεύουμε πράγματα που λειτουργούν και είναι προς όφελος των δημοτών. Ψηφίζω όσο προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Ψηφίζω. Θα συνεχίσει να λειτουργούν αυτές οι δομές, η παιδική σταθμή, τα καπί μας και οι χίλιες δυο άλλες δομές που σήμερα και τα κορίτσια φύγανε του βοήθεια στο σπίτι που μεταφέρεται στο Δήμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δείξουμε μια ευαισθησία και όποιες αντιρρήσεις έχουμε, ας εκφράσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Ο καθένας ας έχει το βάρος της ευθύνης του. Ευχαριστώ τον κύριο Δασκαλάκη, αιτιολόγηση ψήφου, κύριο Πετιανίδη. Κύριε Σνάρτη, αιτιολόγηση να είμαστε λίγο σύντομοι. Δεν με διαφέρει, κύριε Πρωθυπουργέ. Με διαφέρει, λέω εγώ. Εγώ ήμουν σαφή στην αιτιολόγησή μου για το ποια θέματα θεωρώ ότι είναι κατεπήγοντα και θα συμμετέχω με ψηφοφορία. Στα υπόλοιπα θα δηλώνω παρόν και στα θέματα τα οποία θα δηλώσω ότι είναι κατεπήγοντα και πρέπει να περάσουν, θα ψηφίσω. Ευχαριστώ τον κύριο Περιαδίδη. Αιτιολόγηση ψήφου, κυρία Χριστοπούλου Σοφία. Στην ανακοίνωσή μου έχω πει ποια είναι η στάση μου σχετικά με την κλίμα. Ποια ήταν πάντοτε και ποια είναι. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος της ΔΥΠΑ. Και πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσα να ψηφίσω την ανεμόρφωση ενός προπολογισμού, ένας φορέα που δεν έχει αφόρος πρόεδρος. Ο προπολογισμός έχει συσταθεί πριν, ναι. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστοπούλου, ο κύριος Τσαγοράς, αιτιολόγηση ψήφου. Ευχαριστώ και πολλά. Κύριε Πρόεδρε, όταν μπήκα μέσα, αιτιολόγησα την ψήφο μου στα θέματα που θα είχαμε προς συζήτηση, ότι ψηφίζω δύο θέματα και δεν ψηφίζω άλλα. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να κάνω αυτό που είναι της εποχής τώρα, το θέμα της Κολοτούμπας, ψήφισα αρνητικά για τον λόγο ότι είχα ψηφίσει ότι δεν ψηφίσουμε άλλο θέμα εκτός τα δύο. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ για πολιτικούς λόγους αρνητικά σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του Δήμου. Νομίζω ότι. Όχι, δήμαρχε να το λέμε γιατί άκουσα προηγουμένως ότι δεν είναι σωστό. Δηλαδή, κατήχηση τώρα πολιτικής από ανθρώπους Δημοτικού Συμβουλίου να λένε ότι ψηφίζουμε για πολιτικούς λόγους και κάνουμε αυτά δεν τα θέλω. Τουλάχιστον εγώ ξέρετε ότι είμαι ήπιον τόνο, είμαι καλαρός, αλλά όσο εδώ και μην παρέχει. Δεν ψήφισα αρνητικά, γιατί δεν θέλω να κάνω κολοτούμπα σε αυτή την ψήφο που έκανα από την αρχή. Ψηφίζω δύο θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαγοράκη. Το θέμα 5, έγκριση ισολογισμού νομικού προσωπικού δημοτική κοντέρα. Αποσύρεται. Θέμα 6. Θέμα 6. Έγκριση νομικού προσωπικού δημοτική κοντέρα. Αποσύρεται. Θέμα 7. Έγκριση ισολογισμού νομικού προσωπικού δημοτική κοντέρα. Ισολογισμού νομικού προσώπου δημοτική πλουτεία αγρών, αποσύρεται. Θέμα 10. Έγκριση ανάκριση υπαρκών στα άλλα, 2 κάτω 2004, αποσύρεται.
Θέμα 12. Απομακή παρέτηση του κ. Δασκαράκη Γιώργη Αφεντές, του Προέδρου του Ισοπικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου από τη Δημοτική Φροντίδα Αγαμά και ως πρόεδρο, κ. Δήμαρχος. Δεν είναι 100. Δεν είναι 100, παιδιά. Έχει αποσυρθεί ο Γιώργος. Αυτή είναι η αντιγραφή που είχε γίνει για να κόψει ο Σκαλάκης και σήμερα είναι η αντιγραφή σε όλα. Γιατί είναι κόλλος εδώ, γιατί μάζε μας να κόψει. Τέλος πάντων, υπάρχει η παρέτηση του απεχόμενου Προέδρου από τις 19 του προηγούμενου μηνός, αύριο είναι ένας μήνας. Προτείνεται νέος Πρόεδρος, ο κύριος Δημήτριος Γιαννακόπουλος. Είναι θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό. Αφού δεν είναι θέμα. Να διευκρινίσω εδώ πρώτα απ' όλα ότι έχω ζητήσει τον λόγο επί της διαδικασίας. Ζητώ συγγνώμη που παρενέβη όταν μιλούσε ο Δήμαρχος, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι ξεκίνησε η εισήγηση. Θέλω να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται στο ίδιο θέμα να βρίσκεται και η παρέτηση και η ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο πρόεδρο που έχετε στις προτείνει. Θα σας εξηγήσω και το λόγο. Λέει λοιπόν η απόφαση. Περιμένετε να το πω. Όχι, φαίνεται ένα θέμα και παίρνετε δύο αποφάσεις. Πάλι θα το κάνετε αυτό. Έχετε το περιθώριο. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με να δείτε. Θα μπορούσατε να το διορθώσετε. Είναι λαμβασμένο. Μείνετε. Ακούστε με λοιπόν. Την άποψή μου να την καταθέσω. Να την καταθέσω την άποψή μου. Στην απόφαση που θα οριστεί ο επόμενος Δήμαρχος θα λέει έπειτα, συγγνώμη, δεν θα υπάρχει απόφαση, δεν υπάρχει λαϊκή επιμηγορία για τον Δήμαρχο. Θα τον ξεκουράσει ο λαός. Συγγνώμη όμως. Λοιπόν, στην απόφαση που θα ορίσετε ο νέος πρόεδρος θα λέει έπειτα από την τάδε απόφαση με την οποία παραιτήθηκε και έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε σε ψηφοφορία ο νέος. Ποια είναι αυτή η απόφαση. Αν δεν βγει η απόφαση ο αριθμός τάδε, πόσες θα πάτε να ορίσετε νέο πρόεδρο. Ειλικρινά σας μιλάω, προσέξτε, εγώ φανερά θα ψηφίσω αν θέλετε το να παραμείνει ο πρόεδρος, εάν δεν παραμείνει γιατί δεν θέλει να παραμείνει, γιατί δεν μπορεί να περάσει ψήφος του, φανερά θα σας ψηφίσω τον επόμενο πρόεδρο. Αλλά είναι ένα λανθασμένη διαδικασία. Ειλικρινά σας μιλάω, θυμηθείτε αυτό το θέμα. Με την απόφαση τάδε φεύγει ο προηγούμενος πρόεδρος. Τώρα δεν γίνεται σε ένα θέμα να ψηφίσουμε δύο. Αν θέλετε ψηφίστε, εγώ τι να λέω. Ο κύριος Παράκης. Κάνει καταρχήν σε όλες αυτές τις Δημοτικού Συμβουλίου κάνω αποδοχή παρέτηση του Προέδρου. Σε παρόμοια θέματα έννοια που είναι εκλογή Προέδρου Νομικού Προσώπου. Πάμε στον Δήμο Φλόρινας. Συγκεκριμένα Δήμο Σαμιντέου. Νομικό πρόσωπο. Ομόφωνα αποφασίζει. Αποδέχεται την παρέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζήμαθο, μακροξήμαθο Προέδρου. Και δύο, στην ίδια απόφαση, πρόσωπο που ορίζεται η παρέτηση. Πώς θα βγει αφού θέλει 23 ψήφους ρε παιδιά, τι κάνετε τώρα. Έχει 23 ψήφους. Παίρνουμε σε ψηφορία. Τι λέει ο άνθρωπος. Παραγγελωτούν Παραγιώτα. Αυτό το θέμα καλά. Παραγγελωτούν. Διαβάζω πάλι το θέμα. Απομακή παρέτηση του κ. Δασκαλά Γεώργιο από τη θέση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοτική Φροντίδα Αγανών και ορισμός νέου Προέδρου.
Τσεχομπορία, Αγγελοπούλου Παναγιώτα. Έχετε κάτι. Δεν θέλει κάτι. Δεν θέλει. Ακούσα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτος. Απόλ, Αβουξέλης Δόμινος. Απόλ. Βερτός Μιχάλης. Παρόλο που την ίδια αιτιολόγηση που ανέφερα στο προηγούμενο θέμα. Παρόλο που την ίδια αιτιολόγηση.
Επιμένεις Γιώργιος, Ζαμπόρν. Επιμένει η Όλγα. Πολυμένας Παναγιώτης. Ναι. Ρούζας Κωνσταντίνος. Ναι. Σασανίδης Κωνσταντίνος. Ναι. Σασανίδη Ελένη. Ακούσα. Συνδρόμος Γιώργιος. Ναι. Ο Δασκαλάκης ψήφισε, ναι. Εσείς δεν ψήφισε. Και να μην το πάρει κανείς στραβά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το προσωπικό της δημοτικής φροντίδας, παιδιά. Αυτούς τους ανθρώπους που κάθε μέρα συνεργαζόμασταν, κάθε μέρα από τα καλύτερα μέχρι τα πιο δύσκολα, μαζί παλεύαμε, μαζί φέραμε εις πέρα σε αυτό το μικρό έργο που κι εγώ ως αιρετός έδωσα μια κατεύθυνση για να γίνουν 2-3 πράγματα. Ειλικρινά, το προσωπικό της δημοτικής φροντίδας πάνω από όλα δεν υπάρχει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας από τους φίλους συνάδελφους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτούς τους ανθρώπους. Μην μου το χαλάσετε, εγώ μάλλον συγκίνησε. Ειλικρινά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το νομικό πρόσωπο να συνεχίσει πάνω στις ράγες της υγιής, αυτές που χτίσαμε μαζί. Γιατί να ξέρετε ότι η δημοτική φροντίδα χωρίς πρόεδρο μπορεί να λειτουργήσει. Ο πρόεδρος δεν κάνει τίποτα χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά. Η δημοτική φροντίδα είναι ένας οργανισμός ζωντανός, αυτούσιος και αυτάρκης. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δασκαλάκη. Θέμα 13. Κύριε Πρόεδρε, μετά πριν τόσα δεν είναι, εντάξει. Πάμε.
29% των οποίων εξειδικευμένες πίστες της ύψους 9.000. Όχι, 9.060. Το 29% καταλαβαίνει εξειδικευμένες πίστες της ύψους 9.060 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον οποίο παραμένει για απόδοση αυτών των σχολικών των οποίων προλαμβάνεται σε επένδυση για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τρογωνόμων ενώ Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Συνήθειε άνε, ομόφωνα σε εισήγηση. Θέμα 30. Έκλεισε εξειδικευμένη δαπάνη για την καταπτή χρηματικού ποσού ύψους 2.753,83 για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τρογωνόμων. Συνήθειε άνε, ομόφωνα σε εισήγηση. Ο κύριος Πεντιανίδης. Επειδή θα κλείσουν τα θέματα τώρα, μάλλον θα πάμε σε λήξη συνεδρίασης, θέλω να ρωτήσω κάποια διευκρίνηση, θέλω διευκρίνηση σχετικά με το θέμα για την Ιωάννου Πηγαδά, αν είναι όντως Ιωάννου Πηγαδά, είναι Σωτηρίου Πηγαδά και θα διορθωθεί. Θα διορθωθεί, πολύ ωραία. Επίσης, θέλω να μου πείτε σήμερα, επειδή υπήρχε θέμα, ακούστε σας παρακαλώ λίγο, γιατί είναι... Κύριε Συνάδελφε, παρακαλώ. Επειδή είναι σοβαρό συνάδελφοι, να ρωτήσω. Από την εταιρεία, επειδή υπάρχει θέμα για... Κύριε Δημαρχέ, υπάρχει θέμα σήμερα λογιστικής παραλαβής για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης. Θέλω να ρωτήσω. Από την εταιρεία του κυρίου Νικολάου Τσακίρη με την οποία έχουμε έδρα ψυχικό οδού Κατράνη 18 με την οποία έχουμε σύμβαση από 27 Οκτώβριο 18 θέλω να μου απαντήσετε αφορά, αν όχι, αυτό αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι για το θέμα παραλαβή ή όχι αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θέλω να μου πείτε ποιος παρίσταται από την εταιρεία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γιατί το λέω. Γιατί θα έχουμε, νομίζω, κίτρινη κάρτα, γιατί η σύμβαση αναφέρει. Εάν δεν παραστεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κινείται εύκολος. Έτσι, παρίσταται κάποιος σήμερα ή τρώει κίτρινη κάρτα. Πρώτη απουσία. Όταν θα το θέμα το συζητήσουμε. Όχι, όταν θα απαντήσετε ποιος παρίσταται από την εταιρεία σήμερα, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και αναφέρεται στη σύμβαση. Να μην υπερσπέγγουμε από την άκυρη σύμβαση. Γιατί μπορεί να έχει δύο διαφορές. Πρέπει να παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να μου πείτε λοιπόν σήμερα ποιος παρίσταται εδώ, γιατί η σύμβαση είναι σαφής και όταν υπάρχουν δύο απουσίες από το Δημοτικό Συμβούλιο, κινήσεται έκτοτος. Ποιος παρίσταται σήμερα από την εταιρεία που έχει αναλάβει τα πρακτικά. Αιτιολόγηση του παρακαλείτε. Δεν έχω πει σε άλλο θέμα. Το έχω ψηφίσει ομόφωνα. Αιτιολόγηση του ψηφίσει ομόφωνα. Όχι, τι αιτιολόγηση. Το ψηφίσα ομόφωνα για τις διαδικασίες. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τα θέματα τα σημαντικά και τα σπουδαία θα μπορούσαν να τα ανέκτατα ολοκληρώθηκαν. Παρακαλώ πολύ. Εμείς αποχωρούμε από τις διαδικασίες. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ για την αναπολή. Λίγο καλή διαλύση. Αυτό είναι σε σήμερα. Άλλο ένα ερώτημα. Άλλο ένα ερώτημα. Είμαστε
Παρακαλώ, να δείτε το πάμε τα πράγματα. Υπάρχει όχι στην κυρία.